Έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει τα συνθήματα που φώναζαν οι άντρες των ειδικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια των πρόσφατων παρελάσεων προς τιμήν της Εθνικής Επετείου. Κάποιοι βουλευτές τα θεώρησαν ακραία, ενώ άλλοι εξέφρασαν την άποψη ότι δεν θα έπρεπε να ανάγονται σε μείζον θέμα. Από βουλευτές της κυβέρνησης ξεκίνησε το θέμα όμως, αυτοί το έθεσαν. Δεν κάνουν καλό στην κυβέρνηση αυτές οι φωνές. 30 χρόνια τα ΟΗΚ με κάθε τιμή που τους πρέπει στις παρελάσεις φωνάζουν τέτοια και ανάλογα συνθήματα. Και ο τόπος 30 χρόνια βουλιάζει σε ένα τέλμα εθνικής καταστροφής στο κοινωνικό πεδίο. Άρα δεν βοήθησαν καθόλου αυτές οι κραυγές έτσι, εθνικιστικής τόνωσης. Ο πατριωτισμός, κύριε Κολυβά, πρέπει να βρει άλλα πεδία για να αναδειχθεί. Είναι η σοβαρότητα του καθενός μας απέναντι σε αυτό το κοινό ταμείο του ελληνισμού. Είναι η προσπάθεια ο καθένας μας να γίνεται πιο υπεύθυνος, πιο σωστός. Και για να μην μεταθέσω το βάρος στον απλό πολίτη, πρωτίστως το πολιτικό προσωπικό πρέπει να δώσει δείγματα γραφής τέτοια που να στοχεύει σε έναν πατριωτισμό με κάθε στοιχείο έτσι πληρότητας της έννοιας. Δεν είναι τίποτα άλλο πατριωτισμός παρά η αγάπη και η ευγνωμοσύνη για τον τόπο που γεννηθήκαμε και ζούμε. Κανένα σύνθημα πέρα από το παράστημά τους, πέρα από εκγύμναση που έχουν και που αυτή καθεαυτή αποτελεί νομίζω την καλύτερη, ασφαλέστερη προστασία. Λόγω ότι είστε από τους λίγους βουλευτές που έχουν πάει στο στρατό, καταλαβαίνετε φαντάζομαι, γιατί δεν έχουν πάει όλοι, λίγοι έχουν πάει, στην καινούργια βουλή έχουν πάει αρκετοί. Καταλαβαίνετε ότι ο στρατός περνάει μια ειδική εκπαίδευση. Μιλάμε για ειδικές δυνάμεις. Αυτό εκεί είναι το κομμάτι που θέλω να επικεντρωθούμε και παγκόσμια σε όλους τους στρατούς του κόσμου. Που υπάρχει εκπαίδευση, υπάρχουν και συνθήματα. Υπάρχουν. Δεν υπάρχει ένα στρατός στον κόσμο που δεν υπάρχουν συνθήματα. Να σας πω, κύριε Κολυβά, έτσι με κάθε ειλικρίνεια. Παρακαλώ. Θα προτιμούσα η όλη έτσι, εκγύμναση στο στράτευμα να στοχεύει στην ανάδειξη της προσωπικότητας του ανθρώπου. Γιατί μια προσωπικότητα ολοκληρωμένη είναι ο καλύτερος θώρακας για την άμυνα και την ακεραιότητα της χώρας. Κοιτάξτε, εγώ διαφωνώ και με τον κύριο Μανιλουίδη και την άλλη οπτική γωνία που λέει ότι οι στρατιώτες δεν πρέπει να λειτουργούν σαν στρατιώτες. Και ιδίως οι επίλεκτοι στρατιώτες. Μιλάμε για επίλεκτους. Εδώ υπάρχει και αυτό που λέμε φρόνημα. Και στο στρατό καλλιεργείται φρόνημα. Διότι άμα γίνει η στραβή, η παραστή ανάγκη, δεν θα πάνε στην πρώτη γραμμή της μάχης ούτε η Κατριβάνου, ούτε ο Εμμανουηλίδης, ούτε ο Παναγιωτόπουλος, ούτε εσείς. Θα πάνε αυτά τα παιδιά. Έτσι ακριβώς. Και αυτά τα παιδιά πρέπει να είναι εκπαιδευμένα και έτοιμα και κυρίως να έχουν το ηθικό που πρέπει. Αν λοιπόν στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας δημιουργίας ηθικού και φρονήματος υπάρχει και αυτό το κομμάτι, τότε καλώς υπάρχει. Λοιπόν, δεν είναι τίποτα διαφορετικό από αυτό που συμβαίνει και στις ειδικές επίλεκτες στρατιωτικές δυνάμεις στις άλλες χώρες. Νομίζω ότι είναι ανεπίτρεπτο να στρεφόμαστε και να ζητούμε την τιμωρία των ανθρώπων αυτών και δίνουν του επίλεκτου στρατού. Για τα παιδιά αυτά τα οποία φυλάσσουν τα σύνορα της πατρίδος μας για να μπορούμε εμείς να δημοκρατικά να ασκούμε την κριτική μας. Είμαι κάθετα αντίθετη με όποια επίθεση σε αυτούς τους ανθρώπους που δίνουν, όπως σας είπα, τη ζωή τους. Εγώ ως Ραχίλ Μακρύ δηλώνω αρρωγός και συμπαραστάτης
όλων των δυνάμεων του στρατού και τους ζητώ και τους λέω και ένα ευχαριστώ, γιατί πραγματικά δίνουν τη ζωή τους καθημερινά με πολύ αγώνα για να προασπίζονται τη σύνορα της πατρίδας μου και να μπορώ εγώ ελεύθερη μαζί με την οικογένεια και τα παιδιά μου να κυκλοφορώ και να εκφράζω τις δημοκρατικές μου απόψεις.